Κύριε Βαγενά, θέλουμε και το δικό σας σχόλιο για όλα αυτά που κάνει ο Πούτιν και η Ρωσία. Αυτή την ομή παρέμβαση, την ομή εισβολή. Βεβαίως. Καταρχήν όμως μου κάνει εντύπωση ότι ο κύριος Φίλης δεν γνωρίζει τίποτα για το φόνο. Διότι η Ελλάδα ήδη εμπλέκεται. Και όχι μόνο με την ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με την ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με την συζήτηση για τη στρατηγική συμφωνία για τις βάσεις διεύρυνε και γιγάντωσε τις βάσεις στην Ελλάδα. Έχουμε σήμερα από εδώ να περνάνε, ήδη η Ελλάδα εμπλέκεται στον πόλεμο από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι βάσεις. Από εδώ σηκώνονται τα αεροπλάνα, από εδώ περνάνε τα πυρομαχικά, από εδώ περνάνε τα ελικόπτερα, από εδώ στέλνονται ελληνικές δυνάμεις να περικυκλώσουν τη Ρωσία με τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν μέχρι τα σήμερα. Διότι βεβαίως αυτή η καταδικαστέα ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία είναι μονάχα ένα κομμάτι του παζλ των ανταγωνισμών που διεξήχθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα με την ευθύνη και των ελληνικών κυβερνήσεων και βέβαια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ακούω να λένε και είπαν και προηγούμενοι ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τις πιο βαριές ευθύνες. Μαζί βέβαια με τις είπα και το ΝΑΤΟ, δεν είναι άμυρη ευθυνών. Εμπλέχθηκε στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Από το 2014 επενέβη για την ανατροπή της προηγούμενης κυβέρνησης, τάχατες για να βάλουν την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εμποδίσουν τα ρωσικά σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης στα πρώην εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης. Και μάλιστα στηρίχθηκαν ακόμα και φασιστικές δυνάμεις για να προκαλέσει την ανατροπή την πραξικοπηματική στο Κίεβο πριν 8 χρόνια. Έτσι, άρα έχει ευθύνες η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την κατάσταση. Σήμερα αυτό που γίνεται στην Ουκρανία έχει να κάνει με το γεγονός της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Τότε όχι μονάχα τα αστικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ τότε, αλλά και ο συνασπισμός, να θυμίζω, της αριστεράς και της πρόοδου, να θυμίζω τον κύριο Φίλη, πανηγύριζε για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Πάντως, σήμερα βλέπουμε. Κύριε Βαγενά, συγγνώμη, αυτό δεν είναι και άλλωστε τώρα και δικαιολογία για αυτό που κάνει τώρα ο Πούτιν, που κάνει, μπαίνει σε μια χώρα και ουσιαστικά με το έτσι θέλω της αλλάζει το status quo, ρίχνει την κυβέρνηση και λέει αυτή θα την ορίσω εγώ από στρατικοποιημένη περιοχή. Και αν θέλετε. Ναι, και αν θέλει και σε όποιον αρέσει. Δεν είναι και δικαιολογία όλο αυτό. Αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Και είδαμε μια σειρά έγχρωμες επαναστάσεις σε εισαγωγικά σε μια σειρά χώρες και στην Ουκρανία. Γιατί γίνεται μια διαπάλη ανάμεσα στην καπιταλιστική Ρωσία από τη μια μεριά και στις δυνάμεις του ευρωατλαντισμού από την άλλη μεριά, για γεωπολιτικά στηρίγματα, για το πώς θα μοιραστούν οι ενεργειακοί πόροι, πώς θα μοιραστούν τα δίκτυα των εμπορευμάτων. Αυτή είναι η ουσία της σύγκρουσης. Επαναφέρανε και διαλέγεις και τον ένα τον άλλον, κύριε Βαγενά, όχι προφανώς. Επαναφέρανε τους λαούς αυτούς μέσα στην εκμετάλλευση και ανοίξανε το κουτί της Πανδώρας για τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Και είναι μια αλυσίδα όλα αυτά τα πράγματα. Και η Ιουγκοσλαβία και το Κόσοβο και το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Έτσι, κύριε Βαγενά, είναι όλα μια αλυσίδα. Σας ευχαριστώ. Και γι' αυτό ολοκληρώστε για να κλείσουμε. Σήμερα το απόγευμα το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας διοργανώνει μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Ρώσικη Πρεσβεία στις 6.30 ώρα και μεγάλη διαδήλωση στην Αμερικάνικη Πρεσβεία ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα.